Πάμε στο Λασίθι. Η κυρία Μπυρλυράκη μας έδωσε την ιδανική πάσα να την δώσω στον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Λασιθίου, ο κύριος Μανώλης Βαρκαράκης. Κύριε Βαρκαράκη, να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρέμβασή σας. Σας ευχαριστώ και εγώ που με καλέσατε, κύριε Παναγιωτόπουλε, και ελπίζω να πάνε τα πράγματα όπως ακριβώς τα ακούω στο Ρέθυμνο. Εκεί βέβαια στο Ρέθυμνο, οι Ρεθυμνιώτες, ο Δήμος Ρεθύμνου προετοιμάζεται για την τουριστική σεζόν του 2021 και επιχειρεί να προσεγγίσει και να προσελκύσει Ευρωπαίους ποδηλάτες. Το θέμα είναι τα εμπόδια τα οποία βάζει η πανδημία, είναι ισχυρά, κύριε Βαρκαράκη, δημιουργούν προβληματισμό, βάζουν φρένο στον όποιο σχεδιασμό. Ας είμαστε ρεαλιστές. Πέρυσι ξεκινήσαμε χωρίς να ξέρουμε τι θα γίνει, πώς θα πάει. Ελπίζαμε ότι μέσα στο καλοκαίρι θα βελτιωθούν τα πράγματα και θα έρθουμε σε μια κανονικότητα. Δυστυχώς τα πράγματα μας ξεπέρασαν, οι καταστάσεις μας ξεπέρασαν και δεν μπορέσαμε να δουλέψουμε όπως ακριβώς ελπίζαμε. Είχαμε και ένα lockdown μέσα στον Αύγουστο, οπότε καταλαβαίνετε. Φέτος ξεκινάμε σίγουρα με μεγαλύτερη γνώση για το τι μέλλιενέστε, αλλά από εκεί και ύστερα... Το θέμα είναι πότε θα ξεκινήσουμε, κύριε Βαρκαράκη. Ακριβώς. κρατάμε μικρό καλάθι, λόγω του ότι υπάρχουν πάρα πολλές παράμετροι οι οποίες πρέπει να πηγηθούν σιγά-σιγά. Δηλαδή, για να αρχίσουμε σιγά-σιγά να μπαίνουμε σε μια κανονικότητα, θα πρέπει να μάθουμε στο συντομότερο δυνατόν το πότε θα ξεκινήσουν οι πτήσεις από την Ευρώπη. Αυτό το πράγμα θα πρέπει να το μάθουμε για να αρχίσουν να το συνειδητοποιούν και οι πελάτες μας και να αρχίσουν να κλείνουν στα ξενοδοχεία μας. Γιατί αυτή τη στιγμή κανένας δεν προβαίνει σε μια κράτηση λόγω του ότι απλά δεν ξέρει αν ταξιδέψει. Ακριβώς, το αναφέρουμε και στον τίτλο μας ότι υπάρχει ένας σχεδιασμός για άνοιγμα του τουρισμού με μηδενικές κρατήσεις. Το ρίσκο σε αυτές τις Έως μηδέν. Το ρίσκο σε αυτές τις περιπτώσεις για τους ξενοδόχους, για τους επιχειρηματίες του τουρισμού είναι μεγάλο. Δηλαδή πάμε για κρατήσεις της τελευταίας στιγμής. Κοιτάξτε, οπωσδήποτε αυτό είναι το ρίσκο. Έτσι θα πάει δυστυχώς φέτος. Και καταλαβαίνετε ότι εάν υπάρξει αυτό το οποίο φοβούμαστε, κράτηση τελευταίας στιγμής, θα γίνει σκοτωμός με τις τιμές. Θα πέσουν τιμές. Οπότε μην ελπίζουμε ότι θα κερδίσουμε κάτι. Αλλά από εκεί και ύστερα, είμαστε υποχρεωμένοι και λόγω του ότι πέρυσι κάναμε μια πολύ κακή σεζόν να προσπαθήσουμε για να έρθει κάποια στιγμή η κανονικότητα. Γι' αυτό ξαναλέω ότι γρήγορα η Ευρωπαϊκή Ένωση και η κυβέρνηση πρέπει να δει πότε θα ανοίξει η σεζόν, ούτως ώστε να δούμε από την αρχή τα πρωτόκολλα, να δούμε πού λειτουργήσαν τα υγειονομικά πρωτόκολλα εννοώ, πού λειτουργήσαν, πού είναι, που πρέπει να αλλάξουν κλπ. Ούτως ώστε να είμαστε καλύτεροι προετοιμασμένοι. Και να τρέξει. Και βέβαια δεν είναι μόνο η Ευρώπη. Ακόμα πιο γρήγορα και η εμβολιαστική διαδικασία, κύριε Βαρκαράκη. Οπωσδήποτε. Και εκεί θα ήθελα να δω. Δεν είναι μόνο η Ευρώπη, η οποία είναι μια μεγάλη μερίδα των πελατών μας, αλλά είναι και οι τρίτες χώρες. Στις τρίτες χώρες είναι η Αμερική, η οποία είναι μια τεράστια αγορά με πολύ χρήμα. Είναι η Βρετανία. Δυστυχώς φέτος η Βρετανία δεν είναι πια Ευρώπη, είναι τρίτη χώρα. Άρα πρέπει να δούμε πώς θα έρχονται οι Βρετανοί στο νησί μας και γενικότερα στην Ευρώπη. Είναι η Ρωσία που είναι μια τεράστια αγορά και η οποία δυστυχώς δεν την έχουμε εκμεταλλευτεί όσο θα έπρεπε. Και βέβαια το Ισραήλ και όλες οι χώρες οι οποίες είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καταλαβαίνετε ότι πρέπει να γίνουν πράγματα. Και θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τον τρόπο που θα έρχονται. Λόγω του ότι πρέπει να υπάρξει ένας τρόπος. Δηλαδή θα υπάρξει το υγειονομικό διαβατήριο. Θα πρέπει να γίνεται ένα τεστ. Και βέβαια δεν είναι μόνο όταν έρθουν οι πελάτες μας. Θα πρέπει να δούμε και όταν φύγουν οι πελάτες μας. Η Αμερική αυτή τη στιγμή για να δεχτεί κόσμο και να μην το βάλει καραντίνα θα πρέπει να έχει αρνητικό τεστ 72 ώρες πριν. Άρα με τη λογική αυτή το τεστ θα πρέπει να γίνει μέσα στα ξενοδοχεία μας. Οπότε εμείς θα πρέπει να οργανωθούμε, να μπορούμε να δώσουμε στον κόσμο τη δυνατότητα να κάνει ένα γρήγορο τεστ, ούτως ώστε στην ώρα του, γιατί πρέπει να γίνει 72 ώρες πριν φύγει, οπότε να τους διευκολύνουμε κατά κάποιο τρόπο, ούτως ώστε να αισθάνονται
ότι πηγαίνουν σε μια ασφαλή χώρα και θα περάσουν καλά. Το καλό σενάριο, κύριε Βαργαράκη, να ξεκινήσει ο τουρισμός, η επίσημη πρώτη, οι πρώτοι τουρίστες στα ξενοδοχεία του Λασιθίου. Τα βλέπω, δεν το βλέπω πριν την 1η του Μάη. Ναι. Αν και πολλοί κόσμος λέει ότι πολλοί παράγοντες λένε ότι μπορεί να πάμε και την 1η του Ιούνιου. Αυτό θα, γι' αυτό λέω ότι περιμένουμε από την κυβέρνηση να κρίνουν πότε πρέπει να ανοίξει με τους εταίρους στην Ευρώπη η σεζόν, ούτως ώστε να υπάρξει και ένας εύλογος χρόνος, να υπάρξει κινητικότητα, ούτως ώστε να υπάρξουν οι πρώτες κρατήσεις. Κύριε Βαργαράκη, να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρέμβασή σας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.